Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι για άλλη μια χρονιά εδώ μαζί σας με τους ανθρώπους του Αστέρα. Να ευχηθώ καταρχάς να έχουμε όλοι μια καλή χρονιά γεμάτη υγεία, δύναμη και δημιουργία. Μια χρονιά καλύτερη από την προηγούμενη. Μια χρονιά η οποία θα ανοίξει άλλους ορίζοντες και για την ομάδα η οποία μας φέρνει κοντά, μια ομάδα η οποία εξελίσσεται μέσα σε αυτά τα 60 χρόνια και εκπαιδεύει, προπονεί και παιδαγωγεί την νεολαία της πόλης. Και γι' αυτό το λόγο ο Δήμος είναι εδώ και οφείλει να είναι εδώ και θα είναι εις το διηνεκές εδώ, γιατί αυτό το οποίο οι ερασιτεχνικές ομάδες αλλά και οι ομάδες οι οποίες έχουν στόφα σχολείου σαν και τον Αστέρα αξίζουν να έχουν την στήριξη της πόλης, τη στήριξη του Δήμου, γιατί προάγουν τον αθλητισμό, προάγουν το ΟΕΦ αγωνίζεστε, χτίζουν χαρακτήρες, εκπαιδεύουν τα παιδιά μας να γίνουν χρήσιμοι και χρηστοί πολίτες. Επειδή νομίζω είναι εδώ και ο Δημήτρης Οδαβάκης, έχουμε διατελέσει, αυτό δεν το έχω βάλει ακόμα στο βιογραφικό μου, έχουμε διατελέσει και εμείς παράγοντες. Νομίζω ήμουνα για Δημήτρη 15 ή 18 μέρες πρόεδρος του Αστέρα, μαζί με τον Δημήτρη Οδαβάκη, ο οποίος εσύ τι ήσουν, αντιπρόεδρος ή γραμματέας? Αντιπρόεδρος. Λοιπόν, έχουμε περάσει λοιπόν από αυτή την καρέκλα απλά και μόνο ως μια μεταβατική διοίκηση για να μπορέσει η ομάδα να πάει πάλι σε καλά χέρια, να ανασυγκροτηθεί και να μπορέσει να συνεχίσει να τραβάει ψηλά, να ανεβαίνει ψηλά και να μπορεί κάθε χρόνο να κάνει απολογισμούς δράσης με αποτελέσματα τα οποία αποδεικνύουν ότι πρόκειται για μια νοικοκυρεμένη ομάδα με ανθρώπους που με ανιδιοτέλεια την αγαπούν, τη στηρίζουν, την υποστηρίζουν και την σέβονται πάνω απ' όλα. Ο Αστέρας Βάρης λοιπόν για μας είναι ένα σημείο αναφοράς αθλητισμού στην πόλη μας. Έχουμε πάρα πολλές ομάδες όπως γνωρίζετε, έχουμε και στο χώρο του ποδοσφαίρου, όμως τα επιτεύγματα του Αστέρα είναι μοναδικά και ελπίζω φέτος ή αν όχι φέτος την επόμενη χρονιά πάλι με τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στο τιμόνι, με τη βοήθεια όλων των ανθρώπων οι οποίοι εμπιστεύονται τα παιδιά τους σε αυτό το εργαστήρι αθλητικής δημιουργίας, να μπορέσει ο Αστέρας να κάνει αυτό το οποίο δεν έχει καταφέρει ποτέ καμία ομάδα ποδοσφαίρου στην περιοχή μας, να ανέβει μία ακόμα κατηγορία. Αυτό είναι το μεγάλο στόχος, νομίζω είναι το μεγάλο όνειρο, όραμα όλων των ανθρώπων που υποστηρίζουν αυτή την πολύ όμορφη και νοικοκυρεμένη ομάδα και έχω την στήριξη και του Δημοτικού Συμβουλίου να στηρίξουμε αυτά τα πολύ δύσκολα αλλά πολύ μεθοδικά βήματα της ομάδας προς τα πάνω για να μπορέσουμε όλοι μαζί να χειροκροτήσουμε τις επιδόσεις των παιδιών της πόλης, γιατί όπως είπε και ο Πρόεδρος η ομάδα αυτή χτίζεται από τα παιδιά της πόλης μας και αυτό είναι το πιο σημαντικό, το πιο παραγωγικό και το πιο δημιουργικό πράγμα που μπορεί να κάνει μια ομάδα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για όλα αυτά τα οποία κάνετε και εσείς για τα παιδιά της πόλης και σας διαβεβαιώνω ότι και εγώ και το Δημοτικό Συμβούλιο και όλες οι παρατάξεις που μετέχουν σε αυτό θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε στο μέτρο που δυνατούμε, στο μέτρο του δυνατού και με τα μέσα που διαθέτουμε εμείς στην πόλη την προσπάθειά σας αυτή για να κάνετε ένα όμορφο άλμα στο μέλλον. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.